το Peregrine 1 της NASA δεν έχει καμία πιθανότητα να πραγματοποιήσει επιτυχημένη προσεδάφιση στην επιφάνεια του φεγγαριού λόγω διαρροής καυσίμου. Όπως ανακοίνωσαν οι χειριστές του, ο στόχος τους είναι πλέον να ταξιδέψει όσο το δυνατόν περισσότερο πριν χάσει την ενέργειά του. Το Peregrine 1, το οποίο στόχευε να γίνει το πρώτο εμπορικό διαστημικό ρομπότ που θα πραγματοποιήσει προσεδάφιση στο φεγγάρι, υπέστη κρίσιμη απώλεια καυσίμων λίγες ώρες μετά την απογείωσή του τη Δευτέρα λόγω μιας ανομαλίας στο σύστημα κίνησης, σύμφωνα με την Astrobotic. Σε μια νεότερη δήλωση, η εταιρεία με έδρα το Pittsburgh ανέφερε ότι οι προωθητικές μονάδες του πιθανώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για άλλες 40 ώρες το πολύ. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το διαστημόπλιο δεν έχει δυστυχώς καμία πιθανότητα για προσεδάφιση στο φεγγάρι. Η αποστολή είχε ως στόχο τη συλλογή δεδομένων από το Peregrine 1, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μια μελλοντική αποστολή προσγείωσης στο φεγγάρι. Το ρομποτικό διαστημικό σκάφος, που μεταφέρει επιστημονικό εξοπλισμό της NASA, εκτοξεύθηκε με τον πύραυλο Vulcan Centaur από το Cape Canaveral. Το Peregrine είχε προγραμματιστεί να προσεδαφιστεί στο φεγγάρι στις 23 Φεβρουαρίου, όπου θα άρχιζε να συλλέγει δεδομένα για την επιφάνεια του φεγγαριού, προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνα για μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές. Ανταποκρινόμενη στις αναφορές για την αποτυχία, η NASA ανέφερε ότι συνεργάζεται με την Astrobotic για να εντοπίσει την πραγματική αιτία του προβλήματος, προσθέτοντας «Το διάστημα είναι δύσκολο».